Καλημερίζω τον μετεωρολόγο, τον κύριο Κλέαρχο Μαρουσάκη. Πώς είστε? Καλημέρα σας, καλημέρα, μια χαρά εσείς. Είπα στην αρχή της εκπομπής το εξής. Είναι μια καλή μέρα, μια μέρα η οποία φαίνεται να είναι προσαρμοσμένη τουλάχιστον για σήμερα με τα δεδομένα της εποχής. Δεκέμβριος είναι. Άμα δεν βρέξει το Δεκέμβρη, τι θα απογίνουμε? Από τη μία, ήπια βροχή, δεν φαίνεται να έχουμε δυνατούς ανέμους. Επίσης είναι σε καλά, πολύ καλά επίπεδα η θερμοκρασία, γιατί όταν μέσα στο Δεκέμβρη είσαι στους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου, λες ότι είναι καλά. Όμως κύριε Μαρουσάκη, από την άλλη σας κάλεσα και για κάτι άλλο, γιατί ακούμε τις τελευταίες μέρες ότι, ξέρετε, περιμένουμε μια θερμή εισβολή η οποία θα μας ταλαιπωρήσει, θα μας εξαφνιάσει τις επόμενες ημέρες και μέχρι τα Χριστούγεννα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν τώρα βροχοπτώσεις στην Κρήτη. Έβρεξε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ήπιες βροχές, αν και έπεσε μεγάλος όγκος νερού σε κάποιες έτσι περιοχές. Παρ' όλα αυτά, θα λέγαμε ότι η σημερινή μέρα θα είναι η τελευταία που θα έχουμε αυτές τις έντονες βροχοπτώσεις. Και όχι μόνο βέβαια στην Κρήτη, αλλά και σε άλλες περιοχές, ιδιαίτερα προς τα νότια τμήματα. Γιατί όπως πολύ σωστά τονίσατε, μας έρχονται πιο θερμές αέριες μάζες. Μάλλον θα λέγαμε πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Και έτσι λοιπόν, με τη βοήθεια και των νοτιάδων, τις αμέσως επόμενες ημέρες θα δούμε θερμοκρασίες που θα ξεπερνάνε ακόμη και τους 20-22 βαθμούς Κελσίου. Δεν αποκλείεται στο εσωτερικό της Κρήτης και προς τα βόρεια τμήματα να δούμε και θερμοκρασίες κοντά στους 23 με 25 βαθμούς, όπως επίσης και προς τη Βοιωτία, τη Θεσσαλία αλλά και την Πελοπόννησο. Να τονίσουμε βέβαια ότι είναι πολύ υψηλές αυτές οι θερμοκρασιακές τιμές για την εποχή την οποία διανύουμε. Θα κρατήσουν αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες μέχρι και την Κυριακή, για να πάμε από την άλλη εβδομάδα σε μια έτσι πτώση του υδραργύρου, να επανέλθουμε σε σχεδόν, θα λέγαμε, κανονικά ή λίγο κοντά στα κανονικά για την εποχή θερμοκρασιακά επίπεδα. Πάνω από 23 βαθμούς, 23-24 βαθμούς τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Κυριακή. Εκτός από την Κρήτη, είπατε επίσης ότι επηρεάζεται η Πελοπόννησος με αυτές τις θερμές αερίες μάζες, όπως και η Εύβοια, αν συγκράτησα καλά. Ακριβώς. Η Βοιωτία, η Πελοπόννησος, αλλά και η περιοχή της Θεσσαλίας και βέβαια και η Εύβοια, κατά τόπους θα έχει υψηλές θερμοκρασίες, θα είμαστε κοντά στους 22-23 βαθμούς Κελσίου. Αργά βέβαια το μεσημέρι, γιατί το βράδυ θα πέφτει ο υδράργυρος. Παρ' όλα αυτά είναι θερμοκρασίες οι οποίες δεν τις συναντάμε συχνά για το δεκαήμερο που διανύουμε μέσα στο Δεκέμβριο. Είναι μια εξέλιξη η οποία οφείλεται στην έλευση των βαρομετρικών χαμηλών από τα δυτικά τμήματα της Ευρώπης πιο ανατολικά. Κινούνται δηλαδή αυτές οι κακοκαιρίες πιο ανατολικά και στρέφουν τους ανέμους ενωτιάδες, με αποτέλεσμα να έχουμε και μεταφορά αφρικανικής σκόνης αλλά και αυξημένες θερμοκρασιακές τιμές. Μα τώρα τι να πω, αυτό ακριβώς ετοιμαζόμουν να σας ρωτήσω. Μήπως όλη αυτή η θερμή εισβολή συνδέεται και με την αφρικανική σκόνη και μεταφορά αφρικανικής σκόνης μέσα στο Δεκέμβριο, γιατί θα μας τρελάνει, έτσι? Ακριβώς. Είναι αυτό που θα έχει καταλάβει ο περισσότερος κόσμος, ότι έχει τραβήξει λίγο πιο πίσω το φθινόπωρο. Είδαμε τον Οκτώβριο, δεν είχαμε βροχοπτώσεις στη χώρα μας αξιόλογες, ήμασταν πολύ χαμηλά σε σχέση με τα κλιματικά έτσι, επίπεδα σε ό,τι αφορά τις βροχοπτώσεις. Ο Νοέμβρης προσπάθησε να καλύψει το κενό αυτό που άφησε πίσω του Οκτώβριος και μπαίνουμε τώρα βέβαια στο Δεκέμβριο, που περισσότερο φθινόπωρο θυμίζει και ο Δεκέμβρης σε σχέση βέβαια, σε αντίθεση με άλλες έτσι περιόδους όπου θα περιμέναμε βέβαια Δεκέμβρη μήνα να έρχονται και τα κρύα και τα χιόνια, τουλάχιστον σε ορεινές περιοχές. Δεν θα συμβεί όμως αυτό, τουλάχιστον μέχρι και τα Χριστούγεννα. Δεν περιμένουμε κάποια έτσι αξιόλογη ψυχρή εισβολή. Ήπιο θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον καιρό μέχρι και την ημέρα των Χριστουγέννων, και μάλιστα με θερμοκρασίες οι οποίες θα προσεγγίζουν κατά τόπους στους 18 με 20 βαθμούς τα μεσημέρια και τα απογεύματα. Βροχή επί της ουσίας, βροχή και σωστή. Χιόνια επί της ουσίας και με το σωστό τον όρο πέφτει χιόνι, γιατί ξέρουμε και ποια είναι τα ωφέλη του. Πριν από τα Χριστούγεννα όχι, λέτε? Δεν φαίνεται, δεν φαίνεται για χιόνια. Αν εξαιρέσουμε ψηλά βουνά της κεντρικής και βόρειας χώρας, όπου μπορούν να δουν έτσι κάποιες χιονοπτώσεις, την Τρίτη με Τετάρτη φαίνεται να περνάει έτσι μια ψυχρή μάζα που θα ακουμπήσει και την χώρα μας. Θα πέσει δηλαδή λίγο θερμοκρασία στις αρχές της άλλης εβδομάδας, για να πάμε κοντά στα κανονικά για την εποχή. Επίπεδα όμως δεν φαίνεται κάτι το αξιόλογο από πλευράς κρύου και από πλευράς χιονοπτώσεων. Δυστυχώς θα πρέπει να κάνουμε υπομονή τουλάχιστον μέχρι και το τέλος του χρόνου. Φαίνεται και να αλλάζει κάπως η ατμοσφαιρική κυκλοφορία και να ανοίγει ο δρόμος και για τη χώρα μας να μας έρθουν αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες που καλύπτουν βέβαια μεγάλη έκταση της γυριάς Υπήρου. Είδαμε χιόνια
και στην Αγγλία, πολλές έτσι χιονοπτώσεις και προς την κεντρική Ευρώπη, πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Θα το δούμε αυτό ίσως να κατεβαίνει πιο νότια από τις αρχές του άλλου χρόνου. Επειδή είπατε στην αρχή ότι ξέρετε μέχρι και την Κυριακή, ξέρετε σταδιακά από σήμερα, αύριο αλλάζουν τα δεδομένα και πάμε με πολύ καλύτερο καιρό, με θερμές αερίες, μάζες, με αφρικανική σκόνη μέχρι και την Κυριακή και αλλαγή του σκηνικού από την Κυριακή και μετά, γιατί είμαστε στην τελευταία εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα, γι' αυτό και σας ρώτησα εάν τα Χριστούγεννα θα συνοδεύονται με χιόνια κλπ. Άρα δηλαδή η αλλαγή του σκηνικού από Δευτέρα Τρίτη δεν έχει να παρουσιάσει κάτι έτσι αξιοσημείωτο, για να ξέρει και ο κόσμος που βγαίνει έξω στις αγροτικές δουλειές με κύριε Μαρουσάκη, ενδεχόμενα κάποια βροχή παραπάνω και τίποτα περισσότερο, ναι. Ακριβώς. Θα περάσει λοιπόν μια ψυχρή μάζα προς την μια ψυχρή αέρια μάζα στις αρχές της άλλης εβδομάδας για να ρίξει τη θερμοκρασία σε πιο έτσι συμβατά με την εποχή επίπεδα. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που τονίσαμε και προηγουμένως, ότι Σάββατο, Κυριακή αλλά και Παρασκευή θα δούμε θερμοκρασίες κοντά στους 23-25 βαθμούς. Άρα λοιπόν θα βρεθούμε πολύ πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Επομένως, αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα κατεβάσει σχεδόν στα κανονικά για την εποχή επίπεδα τη θερμοκρασία. Δεν αναμένουμε κάτι το αξιόλογο από πλευρά βροχοπτώσεων. Δηλαδή, που είναι δηλαδή, γιατί μεταξύ συμβατού και μη συμβατού έχουμε μπερδευτεί τελείως, έτσι. Ποια είναι δηλαδή η συμβατή θερμοκρασία που ενδεχόμενα να έχουμε την ερχόμενη εβδομάδα? Θα είμαστε κοντά στους 15 με 17 βαθμούς. Εκεί θα είμαστε. Δηλαδή και πάλι λίγο πάνω από τα κανονικά για την νότια χώρα. Πιο κανονικές θερμοκρασίες προς την κεντρική και βόρεια Ελλάδα. Πιο κοντά δηλαδή στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Ναι. Οι 15 με 17 βαθμοί είναι περίπου κοντά στα κανονικά επίπεδα για τα πιο έτσι νότια τμήματα της χώρας μας. Βέβαια, πιο βόρεια θα συναντήσουμε περισσότερο κρύο, όμως αυτό δεν φαίνεται να κρατάει για πολύ. Γιατί προς το τέλος άλλης εβδομάδας, κάποιος βέβαια θα πηγαίνουμε και προς τα Χριστούγεννα, μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα, θα δούμε και πάλι τη θερμοκρασία να ανεβαίνει για να γίνει πιο μαλακός και πιο ήπιος ο καιρός. Μάλιστα. Ό,τι μας είπατε πριν από λίγο και βλέπουμε από την αρχή του νέου χρένου και μετά που αλλάζει λίγο το σκηνικό, λέτε, και πάμε πραγματικά στον χειμώνα, μιας που προς το παρόν έχουμε ένα όψιμο φθινόπωρο. Αυτό κατάλαβα εγώ. Ακριβώς. Πολύ σωστά το τονίζετε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μαρουσάκη. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα.